Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 1 Φεβρουαρίου, μαζί σας τα αυτοδιοικητικά ως τις 7.30. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στην επιστημονική κοινότητα και στους λοιμοξιολόγους η εμφάνιση των μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού. Εχθές, όπως είδαμε, εσπεσμένα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη για το κρούσμα του μεταλλαγμένου στελέχους κορονοϊού που βρέθηκε στην Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως. Και από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια ιχνηλάτησης των επαφών. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Επίσης, η Χαλκιδική μπήκε στο κόκκινο, σε αυξημένη ζώνη επιτήρησης, ολόκληρη η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, ενώ την Παρασκευή ήταν στο κόκκινο μονάχα ο Δήμος Νέας Προποντίδας, λόγω αύξησης κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιάς στην τακτική ενημέρωση. Λίγες ώρες αργότερα, στο ίδιο καθεστώς, βρέθηκε ολόκληρος ο νομός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ταραντήλης, στη σημερινή τακτική ενημέρωση μίλησε για την προτεραιοποίηση της κυβέρνησης όσον αφορά το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, όπου αυτό είναι εφικτό, αλλά και για την πορεία των εμβολιασμών, καθώς και για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στο θέμα της οικονομίας. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό και ταυτόχρονα συνεχίζει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις την πραγματική οικονομία και την κοινωνία. Αυτές τις μέρες, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα διαπίστωσαν αυξήσεις στις απολαβές τους. Πρώτον, διότι μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Και δεύτερον, διότι αναβλήθηκε η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία. Μόνο την εβδομάδα που πέρασε, καταβλήθηκε σχεδόν 1 δις σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, τη στήριξη των εκμισθωτών για μειωμένα μισθώματα και του 5ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, το μισό της οποίας, όπως και στον προηγούμενο κύκλο, είναι μη επιστρεπταίο. Επίσης, στη Βουλή ψηφίζεται τις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που ανάμεσα στα άλλα προβλέπει πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που ήταν κλειστές με κρατική εντολή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021. Καταβολή από το κράτος στους εκμισθωτές του 80% του μηνιαίου μισθώματος. Διευκολύνσεις για την πληρωμή αξιογράφων, επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματείων σε διαταγή. Κρατική ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. Σύμμαχος της κυβέρνησης στις δράσεις οικονομικής στήριξης και κοινωνικής ευαισθησίας είναι η εμπιστοσύνη που ανέκτησε η χώρα μας από τους εταίρους μας και τις διεθνείς αγορές. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα το ελληνικό δημόσιο άντλησε από τις αγορές μέσω της έκδοσης δεκατούς ομολόγου 3,5 δις ευρώ με επιτόκιο περίπου 0,8%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει σημειώσει ελληνική έκδοση οποιασδήποτε διάρκειας. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχωρά με ταχύτητα μεγάλα έργα αναπτυξιακής υποδομής όπως ο οδικός άξονας Ε65 που, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα Τρίκαλα, έχει μείζωνα σημασία για τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα σημαντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος όπως ο άξονας Πάτρας Πύργου και ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, προκειμένου η πατρίδα μας να αποκτήσει αξιόπιστους, οικονομικούς και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους. Για το σχέδιο σχετικά με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, όπως είχε προεκλογικά δεσμευτεί στους πολίτες. Κατατέθηκε ήδη και συζητείται τις επόμενες μέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας των πανεπιστημίων μας. Πρόκειται για ένα σημαντικό καινοτόμο νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται. Πρώτον,
ρυθμίσεις που επαναπροσδιορίζουν με βάση τις πανελλαδικές εξετάσεις τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οριοθετούν τη διάρκεια φοίτησης. Και δεύτερον, ρυθμίσεις για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, τη βελτίωση λειτουργίας και της εικόνας των πανεπιστημίων μας. Για τον εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται σύντομα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πρόκειται, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια ακόμα νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί ρητή προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Στόχος μας να μπει οριστικό τέλος στην ακυβερνησία στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, επαναφέρεται η πενταετής θητεία των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023. Τίθεται ως όριο για την εκλογή τους από τον πρώτο γύρο το 43% των ψήφων. Εξασφαλίζεται κατά κανόνα η εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών. Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θεσπίζεται, όπως και στις βουλευτικές εκλογές, όριο 3% για την εκλογή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του. Για την επιδημιολογική κατάσταση και τα νέα μέτρα. Σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική κατάσταση, η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το πιστοποιούν άλλωστε όλοι οι τελευταίοι εβδομαδιαίοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιμώξεων, του γνωστού ECDC. Ενώ όμως βελτιώνεται η επιδημιολογική κατάσταση σε περιοχές που ήταν επιβαρημένες, τις τελευταίες μέρες έχουμε έξαρση κρουσμάτων κυρίως στην Αττική. Είναι προφανές πως η εξέλιξη της πανδημίας είναι δυναμική, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Γι' αυτό και οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της δεν μπορεί παρά να προσδιορίζονται διαρκώς στα νέα δεδομένα που ανακύπτουν και τις τάσεις που διαμορφώνονται. Συνεπής στη στρατηγική αυτή, η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών, προχωρά κάθε εβδομάδα στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην επικυρωποίηση όταν χρειάζεται των μέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζονται από το Σάββατο το πρωί σε κάθε περιοχή της χώρας, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο τους, δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας. Το επίπεδο επιτήρησης που απεικονίζεται με κίτρινο και το επίπεδο αυξημένου κινδύνου που απεικονίζεται με κόκκινο. Και στα δύο επίπεδα, σε όλη δηλαδή την επικράτεια, ισχύουν οριζόντια μέτρα που αποτελούν τη βάση της άμυνάς μας, όπως η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η αποστολή SMS για τις μετακινήσεις μας, η τηλεργασία όπου είναι δυνατόν. Στις κίτρινες περιοχές ισχύουν όλα όσα εφαρμόζονταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ανοίγουν τα γυμνάσια και τα λύκια, καθώς και τα πρακτορία ΟΠΑΠ πλην των ΟΠΑΠ Play. Στις κόκκινες περιοχές ισχύουν επιπλέον μέτρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα ως τις 5 η ώρα το πρωί, πλην της Αττικής, όπου συνεχίζεται το ίδιο ωράριο. Λειτουργία διαζώσης μόνο των γυμνασίων. Λειτουργία των θρησκευτικών χώρων με παρουσία έως και 9 ατόμων. Λειτουργία ύστερα από προκαθορισμένο ραντεβού των καταστημάτων ένδυσης, υπόδυσης και των βιβλιοπωλείων με τη μέθοδο παράδοσης εντός, των υπόλοιπων καταστημάτων με τη μέθοδο της παράδοσης εκτός, καθώς και των κομμωτηρίων και των καταστημάτων προσωπικής περιποίησης. Όσον αφορά το ότι εντείνουμε την άμυνα και συνεχίζουμε την αντεπίθεση. Μπροστά στον κίνδυνο της αναζωπήρωσης της πανδημίας, εξαιτίας των μεταλλάξεων και του χειμωνιάτικου καιρού και συνεπώς περισσότερων λοιμώξεων και ιώσεων που συνηθίζονται κάθε χρόνο αυτούς τους μήνες, εντείνουμε την άμυνά μας και ταυτόχρονα συνεχίζουμε την αντεπίθεση με την επιχείρηση ελευθερία για τους εμβολιασμούς. Αυτή τη στιγμή γίνονται περισσότεροι από 17.000 εμβολιασμού ημερησίως, ενώ έχουν ήδη εμβολιαστεί περίπου 270.000 συμπολίτες μας, ξεπερνώντας τον στόχο των 200.000 που είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο. Επιπλέον, ακολουθούμε με συνέπεια την ορθή στρατηγική διασφάλισης της δεύτερης δόσης για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν κάνει ήδη την πρώτη.
Τώρα πάμε να δούμε την περασμένη εβδομάδα. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής. Συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η βούληση της κυβέρνησης, όπως υπόθηκε για πολλωστή φορά, να ολοκληρωθούν μεγάλα έργα και να προχωρήσουν αυτά που είναι σε εξέλιξη. Μίλησε ο κύριος Καραμαλής για τη flyover, για το μετρό, αλλά και τα προβλήματα και το σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αισιόδοξο ότι μέχρι το 2026 θα είναι έτοιμο το flyover στην περιφερειακή οδό, εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στο κτίριο διοίκησης περιφέρειας. Με αυτή τη δήλωσή του, ο κ. Τζιτζικώστας έδωσε για πρώτη φορά χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση του έργου. Προσωπικά είμαι αισιόδοξο ότι μέχρι το 2026 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει ένα σύγχρονο παράλληλο αυτοκινητόδρομο που θα ενισχύσει την κυκλοφορία της σημερινής περιφερειακής οδού. Η κατάσταση στον ΟΑΣΤ έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019, τόνισαν οι κύριοι Καραμαλής και Τζικώστας. Βήμα-βήμα νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουν ότι έχει γίνει μια σημαντική δουλειά τους τελευταίους 18 μήνες, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει μέσα μαζικής μεταφοράς που αξίζουν στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο. Όταν ήρθαμε στο Υπουργείο, η Θεσσαλονίκη είχε 235 λεωφορεία. Σήμερα έχει 450. Μιλάμε για μια αύξηση πάνω του 80%. Έχουμε δώσει δρομολόγια στα ΚΤΕΛ παραπάνω. Έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει κάτι μεταρρυθμιστικό, το οποίο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για την εκμίσθωση λεωφορείων, το σύστημα του leasing. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μάλιστα έκανε λόγο για μπαχαλοποίηση του ΟΑΣΤΑ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή πια είμαστε στα επίπεδα του 2015, πριν ακριβώς ξεκινήσει η μπαχαλοποίηση του ΟΑΣΤ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, ασφαλώς, αλλά είμαστε σε πολύ, πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 1,5 χρόνο. Για το έργο του μετρό, ο κ. Καραμαλής ανέφερε ότι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα οι εργασίες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παράδοσης του έργου το 2023. Ας αφήσουμε τις διχόνοιες του παρελθόντος. Για πρώτη φορά νομίζω η περιφέρεια και θέλω να ευχαριστήσω τον Απόστολο για άλλη μια φορά, το ΤΕΕ, ο Δήμος, η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει στη λύση της απόσπασης και της απανατοποθέτησης. Μερικοί ακόμα έχουν αντίθετες απόψεις. Περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Από τις δηλώσεις των δύο ανθρώπων προέκυψε ότι για να προχωρήσει το μετρό αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των προσφυγών που κατατέθηκαν ενάντια στη λύση της απόσπασης των αρχαίων και της επανατοποθέτησής τους στο σταθμό Βενιζέλου. Από τη συγκεκριμένη συνάντηση τώρα δεν έλειψε και ο δρόμος Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ένα μεγαλόπνο σχέδιο προκειμένου αυτό το κομμάτι επιτέλους να πάρει σάρκα και οστά με σωστές υποδομές, χωρίς κυκλοφοριακά προβλήματα και πάνω απ' όλα όπως τονίστηκε με ασφάλεια για τους διερχόμενους οδηγούς. Ο λόγος για έναν αυτοκινητόδρομο ουσιαστικά στο προβληματικό σημείο που υπάρχει σήμερα. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον το μεγάλο έργο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας, βγάζοντας από την οδική απομόνωση τη μοναδική πρωτεύουσα της Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο αυτό μαζί και με το τμήμα Έδεσα Μαυροβούνιο, όπως γνωστοποίησε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, αποτελούν προτεραιότητα τόσο της περιφέρειας όσο και της κυβέρνησης και για το λόγο αυτό κατατέθηκε ήδη πρόταση για ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε κάνει πλέον επίσημα την πρόταση, και αυτό μπορώ να το ανακοινώσω εδώ σήμερα, να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να σταματήσει μία ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και να βρούμε επιτέλους χρηματοδότηση για αυτό το έργο. Ξέρετε ότι τα έργα αυτά έχουν δημοπρατηθεί και έχουν εξαγγελθεί πολλές φορές. Η ουσία είναι όταν δημοπρατείς ή όταν εξαγγέλεις ένα έργο να έχεις χρήματα. Γιατί αν δεν έχεις χρηματοδότηση, το βέβαιο είναι ότι το έργο δεν θα γίνει. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι το έργο αυτό είναι ένα από τα κεντρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Όπως πολύ σωστά είπε ο Περιφερειάρχης, η Έδεσα πρέπει επιτέλους να βγει από την απομόνωση και να συνδεθεί κεντρικά με τους αυτοκινητοδρόμους, τους βασικούς. Είμαι σε θέση και είμαστε σε θέση σήμερα να σας ανακοινώσουμε ότι το έργο αυτό, ανεξάρτητα από το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα επιλεγεί, είναι ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει, θα υλοποιηθεί και θα παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες και τους επισκέπτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα έργο που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη προτείνει
για ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά επαναλαμβάνω, όποιο και αν είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο, το έργο αυτό θα προχωρήσει. Οι κύριοι Καραμαλής και Τζικώστα συνυπόγραψαν σήμερα την υλοποίηση πολύ σημαντικών παρεμβάσεων που θα θωρακίσουν από τις πλημμύρες στην περιοχή των Σερών. Πρόκειται για τα αντιπλημμυρικά έργα που ξεκινούν με χρηματοδότηση από το ΙΝΤΕΡΕΚ Ελλάδας Βουλγαρίας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μιλάμε για αναχώματα που θα δημιουργηθούν στο Στριμώνα στην Κερκίνη, 2,5 χιλιόμετρα εκατέρωθεν σε κάθε πλευρά, σε κάθε όχθη του ποταμού, ύψος 5 εκατομμυρίων ευρώ, που θα θωρακίσουν οριστικά την περιοχή. Ένα έργο που είχε μείνει στα χαρτιά ο δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος της Θεσσαλονίκης επανεργοποιείται με κοινή απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για το παιδικό νοσοκομείο Φιλίρο, ο κ. Τζικώστας τόνισε ότι προχωρούν στην αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, προκειμένου όταν το νοσοκομείο ολοκληρωθεί να έχει το κατάλληλο οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτησή του. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με το Υπουργείο Υποδομών προχωράει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, προκειμένου όταν το νοσοκομείο αυτό ολοκληρωθεί να είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει το οδικό δίκτυο τον κόσμο, τους πολίτες, και ταυτόχρονα συζητάμε τη νέα χάραξη ενός νέου δρόμου που θα συνδέσει από την εξωτερική περιφερειακή το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο για τη διευκόλυνση όλων των ασθενών. Δημιουργεί στην ουσία ένα πλέγμα, ένα master plan για όλη την αντιπλημμυρική προστασία του νομού Σερών για να βρούμε και, και λύσεις στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το Στριμώνα και την Κερκίνη. Ένα πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε το τόπο 50 χρόνια, βρίσκει πλέον τη λύση του και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει και παράδειγμα για μίμηση για άλλες περιφερειακές ενότητες και για άλλους νομούς. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, το έργο της Σιδηροδρομικής Σύνδεσης Αθήνας-Θεσσαλονίκης προχωράει και σε 1,5 χρόνο θα παραδοθεί σε χρήση. Όπως σημείωσε ο κ. Τζικώστας, συμφωνήσαμε με τον Υπουργό να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες. Οι προμελέτες υπάρχουν και σύντομα θα αρχίσουμε τις μελέτες. Τώρα, ανησυχία εκφράζουν και οι αιρετοί στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, σε σχέση με την άμεση ενημέρωση που ζητεί ο Δήμος να έχει λόγω των μεταλλάξεων, της εμφάνισης των μεταλλάξεων. Ο κ. Ζέρβας επισημαίνει ότι ο εντοπισμός της Βρετανικής και Νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης προκαλεί ανησυχία, καθώς το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης λογίζεται ως μια διαίρετη ενότητα, χωρίς φυσικά οι διοικητικά σύνορα. Η πόλη είναι μονοκεντρική και η αγορά, τα σχολεία κάθε βαθμίδας και οι υπηρεσίες λειτουργούν από σήμερα κανονικά χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζητά επικαιροποιημένες οδηγίες και κατευθύνσεις, καθώς και συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας και την αποφυγή, όπως τονίζει, των επιπτώσεων των περασμένων μηνών, δηλαδή Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 στην πόλη μας. Δηλώνω για ακόμη μία φορά τη δέσμευση και επιθυμία μου να συμβάλλω με όλες τις δυνάμεις μου στη συλλογική προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας, καταλήγει ο κύριος Ζέρβας. Να πούμε βέβαια ότι στη Θεσσαλονίκη είχαμε το κρούσμα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης που έφερε και τον κύριο Χαρδαλιά στην πόλη εκτάκτως χθες και στη Χαλκιδική 14 τα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης που έβαλαν και τον ομό στο κόκκινο. Ο ιός τώρα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης εντοπίστηκε στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, σε διάκονο της Μητρόπολης Νεαπόλεως Σταυροπόλεως, όπως είπαμε, ο οποίος είναι και συνεργάτης του Μητροπολίτη Βαρνάβα και κατοικεί στην Πολύχνη. Τα συμπτώματα ήταν ήπια που είχε, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε και έπειτα από τη σύσκεψη τη χθεσινή παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες που λένε ότι έκανε δεύτερο τεστ και βρέθηκε εκ νέου θετικός στον κορονοϊό παρά τα αντισώματα που είχε και αφού το δείγμα στάλθηκε στην Αθήνα, εκεί διαπιστώθηκε η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη της COVID-19. Έτσι λοιπόν έγινε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της συγκεκριμένης μετάλλαξης στην χώρα μας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κόλλησε το μεταλλαγμένο στέλεχος από κάποιον συντοπίτη του, καθώς συμμετέχει στα συσίτια που γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στην Ξηροκρίνη. Εκεί συτίζονται και μετανάστες από την Αφρική, μεταξύ άλλων, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για όλους που κάνουν την ιχνηλάτηση στον ΕΟΔΗ να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν υπάρχει ακόμα επίσης κάτι νεότερο σε σχέση με το δεύτερο άτομο που ενδέχεται να έχει μεταλλαγμένο στέλεχος, επίσης ένας 36χρονος,
που λειτουργούσε στον Ιερό Ναό στο Κορδελιό. Αυτά είναι τα νέα όσον αφορά τον ΕΟΔΗ και τις αποφάσεις που έχει πάρει και τις ιχνηλατήσεις που κάνει σε σχέση με την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Φυσικά θα γίνει και αναφορά, όπως αναμένουμε, στην τακτική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας στις 6, σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα στο σημείο αυτό για να επιστρέψουμε και να συνδεθούμε για να παρακολουθήσουμε ζωντανά την πορεία της πανδημίας, όλες τις νεότερες εξελίξεις που θα δώσουν και σε σχέση με την πορεία του εμβολιασμού επίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποια εμβόλια από όλα αυτά που θα προμηθευτούμε στο άμεσο μέλλον να μην βρίσκουν εφαρμογή και να μην είναι αποτελεσματικά απέναντι σε συγκεκριμένες μεταλλάξεις, όπως εκφράζονται κάποιοι φόβοι. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πίσω για να συνδεθούμε ζωντανά με το Υπουργείο Υγείας.